Λοιπόν, γεια σας. Για ένα ακόμα μαθηματάκι. Πιστεύω ότι θα περάσουμε ωραία σήμερα. Καταρχήν χρόνια πολλά. Και εύχομαι σε όλους υγεία, ευτυχία, χαρά και πολλή μουσική. Γιατί μουσική είμαστε. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε φτάσει στο εξής σημείο. Έχουμε πει να δω πού είμαι τώρα. Είμαστε εδώ. Είμαστε κλίμακα ματζόρε, όλα τα λέμε από ντο. Τρίφωνες συγχορδίες πάνω από κάθε βαθμίδα, διατονικές δηλαδή συγχορδίες. Τι λέμε, τι εννοούμε διατονικές? Διατονικές εννοούμε τις συγχορδίες που φτιάχνονται μόνο από τις νότες μιας κλίμακας. Εντάξει. Στην προκειμένη περίπτωση, στην ντο ματζόρε που είμαστε τώρα, αυτές είναι οι διατονικές της συγχορδίες. Είμαστε στις τρίφωνες συγχορδίες. Που σημαίνει, γιατί οι συγχορδίες είναι τρίφωνες, τετράφωνες, πεντάφωνες και εξάφωνες. Δηλαδή παίρνουν και επεκτάσεις. Εμείς είμαστε τώρα στις τρίφωνες. Που σημαίνει ότι αναπτυσσόμαστε από την πρώτη νότα που ξεκινάει η συγχορδία, που είναι και η νότα της κλίμακάς μας, η τονική η λεγόμενη, ανά διαστήματα τρίτης, ανά τρεις νότες δηλαδή. Οπότε στην ντο ματζόρε είναι ντο. Η τρίτη νότα είναι ντο ρε μη, τρίτη πάνω μη φα σολ, ντο μη σολ. Έτσι. Αντιστοίχως από ρε, ρε φαλά, μη σολ σι, φαλα ντο κλπ. Οι βαθμίδες μας πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη. Και η σημειογραφία που καλό είναι να την ξέρουμε στα αγγλικά. Γιατί όλα τα βιβλία, επειδή δεν είναι ελληνικά τα βιβλία, είναι λίγα, θα σας πω και ποια βιβλία είναι τώρα, αλλά τα βιβλία ρεπερτορίου είναι όλα στα αγγλικά. Οπότε η γλώσσα γενικά της jazz στη μουσική είναι όλη στα αγγλικά. Ούτε στα ιταλικά, ούτε στα γερμανικά, ούτε στα ελληνικά. Άρα, μαθαίνουμε από εδώ. Είχα εντάχει, είχα εξηγήσει την προηγούμενη φορά γιατί ξεκινάει από ντο και όχι από A, από C και όχι από A. Ο λόγος είναι ότι όλο το μουσικό σύστημα το συγκερασμένο που είναι ουσιαστικά κουρδισμένο σε ίσα μέρη μεταξύ τους, τα ημιτόνια, το μικρότερο διάστημα στη δυτική μουσική είναι το ημιτόνιο, με γνώμονα την νότα λα που είναι τα 440 Hz. Γι' αυτό και κουρδίζουμε ή κάποια όργανα κουρδίζουν στα 440 Hz. Οπότε επειδή η νότα λα είναι η πρώτη νότα που βάσει αυτής έχει κουρδιστεί όλο το μουσικό ακουστικό φάσμα, αυτή ονομάστηκε A. Οπότε A, B, C, La, Si, Do, D, E, F, G. Έτσι, Ρε, Μι, Φα, Σολ. Αυτή είναι και η λόγη. Τώρα, πάνω σε αυτές τις συγχορδίες σχηματίζονται επίσης κλίμακες. Έτσι, οπότε έχουμε στην πρώτη συγχορδία που είναι συγχορδία ματζόρε, η κλίμακα που είναι η ματζόρε τέλος πάντων, βάσει της ορολογίας των τρόπων, των κλιμάκων δηλαδή των υπόλοιπων, είναι ο ιωνικός τρόπος ή αλλιώς ιόνιαν. Πάνω στη δεύτερη νότα, στη ρε, στο ρε, η συγχορδία είναι ρε μινόρε, ρε λάσονα, είναι ο δωρικός τρόπος ή ντόριαν. Μας ενδιαφέρουν, ξαναλέω, τα αγγλικά. Γι' αυτό και δεν τα γράφω στα ελληνικά. Έχει σημασία. Τρίτη βαθμίδα, μη, η συγχορδία είναι μη μινόρε, ο τρόπος είναι ο φρυγιάν, ο φρυγικός. Η τέταρτη βαθμίδα, φα, ματζόρε συγχορδία, είναι ο λιδικός. Πέμπτη βαθμίδα, σολ, ματζόρε συγχορδία, δεν λέω έβδομες ακόμα, λέω τις τρίφωνες. Πέμπτη βαθμίδα, σολ, ματζόρε συγχορδία, ο μιξολίδιος ή μιξολιδικός ή μιξολίδιαν. Έκτη βαθμίδα, αιώλιαν ή αιωλικός, λα, μινόρε, το ματζόρε. Και η έβδομη βαθμίδα, που είναι ολόκληρος τρόπος ή λόκριαν, που είναι μινόρε με ελαττωμένη πέμπτη. Είναι δηλαδή ελαττωμένη συγχορδία. Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα, θα το ξαναπώ πάλι εντάχει, έναν τρόπο που να βρίσκουμε τους τρόπους, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, εντάξει, θα τα μάθουμε στην ντο ματζόρε, τα λέμε εδώ στην ντο ματζόρε, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε όλα αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρουμε εύκολα σε όλα τα κλειδιά. Έχω πει επίσης, παράδειγμα, ένα βιβλίο που είναι το Patterns for Jazz, μπορείτε να το έχετε πολύ, κυκλοφορά ευρέως αυτό, που είναι γεμάτο από μικρά leaks patterns που είναι σε όλους τους τόνους, τα μελετάει κάποιος, ας πούμε, σε όλους τους τόνους. Ναι, μεν,
Μπορείς να μελετήσεις τέτοια πράγματα και παρόμοια και γενικά ασκήσεις με δαχτυλισμούς και φρασιολογία, αλλά από εκεί και πέρα αυτό μπορεί εσύ να το μελετήσεις όλους τους τόνους, αλλά πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι ακαριαία όταν αλλάζουν οι συγχορδίες σε τι τόνο πάνε και τι κλίμακες παίρνουν. Έτσι, οπότε πρέπει να είναι σχεδιασμένα μέσα στο μυαλό τις συγχορδίες μαζί με τις κλίμακές τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλιώς θα περιμένουμε πότε θα σκεφτούμε τη συγχορδία. Ή βέβαια, εντάξει, κάποιος που έχει μια εμπειρία χρόνια και παίζει και τα έχει χιλιοπαίξει, αλλά εδώ είμαστε στη φάση που τα μαθαίνουμε, έτσι, και μαθαίνουμε τους τρόπους. Οπότε έχουμε χωρίσει τις κλίμακες αυτές σε ματζόρε και μινόρε. Δηλαδή τους τρόπους της ματζόρε. Γιατί ονομάζονται τρόποι της ματζόρε? Γιατί είναι παράγωγα μιας αρχικής, μιας βασικής κλίμακας. Είναι η ματζόρε σκάλα και οι τρόποι της. Δηλαδή οι κλίμακες που ξεκινάνε πάνω από κάθε νότα της. Στη τροπική μουσική, με αυτή τη λογική, και η βασική κλίμακα είναι τρόπος. Είναι ο Ιωνικός, Ιόνιαν, εντάξει, το ξαναπάμε. Αυτούς λοιπόν τους τρόπους τους έχουμε χωρίσει σε δύο γέννη βασικά, που σε δύο γέννη είναι και γενικά μοιρασμένη μουσική, στο ματζόρε και στο μινόρε. Στη ματζόρε αρμονία, ματζόρε τρόπο, μινόρε τρόπο. Και εδώ είναι το point. Τι είναι ματζόρε και τι είναι μινόρε? Ματζόρε ονομάζεται η συγχορδία και κατ' επέκταση η κλίμακα που η τρίτη της είναι μεγάλη, δηλαδή απέχει δύο τόνους από την τονική, από την πρώτη νότα. Μινόρε είναι η συγχορδία και κατ' επέκταση η κλίμακα που η τρίτη της είναι μικρή, 1,5 τόνο από την τονική. Εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να διαχωρίσουμε τις ματζόρε και τους ματζόρε και τους μινόρε τρόπους. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό το πίνακα. Εδώ έχουμε τις ματζόρε συγχορδίες, τη ματζόρε σκάλα και αντίστοιχα τη φυσική μινόρε. Τι γίνεται τώρα? Η μινόρε αρμονία και η μινόρε κλίμακα ξεκινάει μέσα από τη ματζόρε. Είναι η έκτη βαθμίδα της ματζόρε. Δηλαδή, στην ντο ματζόρε είναι η λα. Σε σχέση με τη ματζόρε, έχει την τρίτη, την έκτη και την έβδομη χαμηλωμένη. Δηλαδή, η λα, αν ήταν λα ματζόρε, θα είχε φα ντο σολ. Λα σι ντο δίεση, ρε μη φα δίεση σολ δίεση λα. Αν γίνει φυσική μινόρε, έκτη της ντο ματζόρε δηλαδή, είναι λα σι ντο ρε μη φα σολ, δεν έχει καθόλου δίεση. Που σημαίνει ότι έχει χαμηλωμένη τρίτη, έκτη και έβδομη. Αν την παραλληλήσουμε τη φυσική μινόρε, την έκτη βαθμίδα δηλαδή της ματζόρε, τον αιωλικό τρόπο με τη ματζόρε, με την ντο ματζόρε, θα είναι ντο με σι μι λα υφέσεις. Έτσι, είναι αυτή εδώ. Ματζόρε, παράλληλη φυσική μινόρε. Που σημαίνει ότι η φυσική μινόρε σκάλα σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 2, 3, στην τρίτη βαθμίδα, στην έκτη και στην έβδομη. Ύφεση 3, 6 και 7. Με αυτή τη λογική, οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε φυσική μινόρε. Και κατ' επέκταση σε ένα μινόρε τρόπο. Έτσι, δηλαδή, αν πάρω τη ρε ματζόρε, η ρε ματζόρε για να γίνει φυσική μινόρε θα έχει. Κανονικά η ρε ματζόρε έχει φα δίεση ντο δίεση. Ρε μη φα δίεση, σολά σι ντο δίεση ρε. Θα γίνει ρε μη φα, φα φυσικό, σολά σι ύφεση, έκτη χαμηλωμένη, ντο φυσικό ρε. Ρε μη φα σολά σι ύφεση ντο ρε. Έτσι. Τις χαμηλών νότες. Αυτές που είναι διέσεις τις κάνω αναιρέσεις, αυτές που είναι φυσικές τις κάνω υφέσεις. Για τους ματζόρε τρόπους τώρα, που είναι σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα, δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτό. Για τους ματζόρε τρόπους που είναι σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα, ισχύουν απλά μερικές αλλοιώσεις. Αλλά το δυσκολότερο να καταλάβουμε είναι οι μινόρε τρόποι, γιατί αυτοί έχουν περισσότερες αλλοιώσεις. Και εξηγούμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Αυτή είναι μια πολύ καλή άσκηση, νοερή, που καλό είναι να την κάνετε, δηλαδή δεν χρειάζεται να παίζετε. Βέβαια, μπορείτε και να παίζετε, εννοείται ότι. Έτσι. Αλλά όπως είπα και στο προηγούμενο μάθημα, μπορείτε να την κάνετε και, ακόμα και όταν περπατάτε στον δρόμο. Δηλαδή, βάσει των βαθμίδων αυτών που αλλάζουν μία κλίμακα για να τη μετατρέψουν σε κάποια άλλη, που ονομάζονται χαρακτηριστικές βαθμίδες, νοερά να μετατρέπετε κλίμακες και να τις λέτε με νότες.
Αυτό σας το λέω ότι δεν θα το γλιτώσετε ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν δεν το κάνετε, αν θέλετε να είσαστε άνετοι στο παίξιμο, αυτό θα πρέπει να το έχετε δουλέψει. Αυτό το δουλεύεις κατά καιρούς και τα αφήνεις. Δηλαδή, μένεις στο υποσυνείδητο. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν τους ματζόρε τρόπους. Είπα, ξαναανακεφαλαιώνω, είπα ότι για να μπορούμε να μάθουμε τους τρόπους της ματζόρε σκάλας, που είναι σε πρώτη φάση ένα πολύ βασικό θέμα, να τους μάθουμε, τους χωρίζουμε και να μπορούμε να προσανατολιστούμε εύκολα, τους χωρίζουμε σε ματζόρε και μινόρε τρόπους. Ας πάρουμε τους ματζόρε τρόπους, που είναι οι εύκολοι τρόποι. Οι ματζόρε τρόποι είναι ο ιωνικός, που είναι η βασική κλίμακα, η ματζόρε σκάλα δηλαδή, ο λίδιος, που είναι η τέταρτη βαθμίδα, και ο μιξολίδιος, που είναι η πέμπτη βαθμίδα. Η χαρακτηριστική βαθμίδα του λίδιου είναι η δίεση στην τέταρτη βαθμίδα, η ανεβασμένη κατά ένα ημιτόνιο, ας πούμε, τέταρτη βαθμίδα. Δηλαδή, ο φα λίδιος, αν ήταν φα ματζόρε, θα είχε σι ύφεση, δηλαδή φα, σο, λα, σι ύφεση. Η τέταρτη βαθμίδα του, από φυσικού της, αν ήταν ματζόρε, είναι χαμηλωμένη. Αν το κάνουμε το σι φυσικό, είναι φα, σο, λα, σι, το, ρε, μι, είναι τέταρτη βαθμίδα στο ματζόρε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το, έτσι. Σαν ματζόρε σκάλα έχει σι ύφεση, η φα, σαν λίδιος τρόπος έχει σι φυσικό. Η τέταρτη βαθμίδα δηλαδή ανεβαίνει ένα ημιτόνιο. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα, αν τις ανεβάσουμε την τέταρτη βαθμίδα, τη μετατρέπουμε σε λίδιο τρόπο. Μετά, ο μιξολίδιος τρόπος είναι μία ματζόρε σκάλα με χαμηλωμένη την 7η βαθμίδα. Ματζόρε με ύφεση 7. Δηλαδή, σολ ματζόρε. Η σολ ματζόρε έχει φα δίεση. Σολ, λα, σι, ντο, ρε, μη, φα δίεση σολ. Αν χαμηλώσουμε το φα δίεση που είναι 7η βαθμίδα κατά ένα ημιτόνιο και γίνει φα φυσικό, είναι σολ, λα, σι, ντο, ρε, μη, φα σολ. Είναι 5η βαθμίδα στο ματζόρε. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα, αν τις χαμηλώσουμε την 7η βαθμίδα, τη μετατρέπουμε σε μιξολίδιο τρόπο. Έχουμε δηλαδή λύσει τρία βασικά θέματα μέχρι στιγμής. Τις ματζόρε σκάλες που υποτίθεται ότι τις ξέρουμε, και αν θέλετε μπορείτε να μου γράψετε στο chat εδώ, γιατί έχετε και chat. Να σας εξηγήσω, να σας κάνω μία εξήγηση σε κάποια στιγμή του μαθήματος, πώς είναι εύκολο να βρίσκετε τις ματζόρε σκάλες, αν δεν τις έχετε δουλέψει. Λύνουμε λοιπόν τις ματζόρε σκάλες. Η μία είναι η ματζόρε σκάλα που είναι ο ιωνικός, την ξέρουμε. Η άλλη είναι ο λίδιος τρόπος που είναι η τέταρτη βαθμίδα της ανεβασμένη. Και η άλλη είναι ο μιξολίδιος τρόπος που είναι η 7η βαθμίδα της χαμηλωμένη. Και πάμε στους μινόρε τρόπους. Οι μινόρε τρόποι είναι σε σχέση με τη φυσική μινόρε που αυτή με τη σειρά της, σε σχέση με τη ματζόρε, έχει χαμηλωμένη 3η, 6η και 7η βαθμίδα. Ξεκινάμε δηλαδή από τη φυσική μινόρε καταρχήν. Μία οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα, αν τη χαμηλώσουμε την 3η, την 6η και την 7η βαθμίδα, τη μετατρέπουμε σε φυσική μινόρε. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί το επόμενο μας μάθημα, που θα είναι η μινόρε αρμονία, θα ξεκινήσει από εκεί. Τώρα είμαστε στη ματζόρε αρμονία. Δηλαδή σε ό,τι έχει σχέση με τη ματζόρε σκάλα. Οπότε, με τη λογική της 3ης, 6ης και 7ης χαμηλωμένης, οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε αιωλικό τρόπο, σε 6η βαθμίδα, σε φυσική μινόρε τη λεγόμενη. Εντάξει. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, η λα ματζόρε έχει φα ντο σολ δίεση. Λα σι ντο δίεση, 3η βαθμίδα. Ρε μη φα δίεση, 6η βαθμίδα. Σολ δίεση, 7η βαθμίδα. Λα. Αν αυτά τα κατεβάσουμε, γίνεται λα σι ντο ρε μη φα σολ λα. Αιωλικό τρόπο, φυσική μινόρε. Οπότε έχουμε τον πρώτο μινόρε τρόπο μας σε σχέση με τη ματζόρε. Οι υπόλοιποι είναι ο δωρικός, ο φρύγιος και ολόκριος. Ο φρύγιος σε σχέση με τη ματζόρε σκάλα, και δεδομένου ότι ο ελικός τρόπος η έκτη έχει 3, 6 και 7, έχει συν ύφεση 2. Δεν αναφέρουμε το 3, 6 και 7 γιατί υποτίθεται το 3, 6 και 7. Γιατί την αλλοιώνουμε σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Λέω όμως τη σχέση της φυσικής μινόρε με τη ματζόρε, γιατί από τη ματζόρε ξεκινάει όλο το παιχνίδι αυτό. Έτσι. Οπότε, ο φρύγιος τρόπος σε σχέση με τη ματζόρε έχει χαμηλωμένη τη δεύτερη βαθμίδα και το 3, 6, 7 που είναι του αιωλικού. Οπότε, μία
Είπα για το φρίκιο, δεν είπα για το ρητορικό. Μία φρίκια κλίμακα, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ας πάρουμε τώρα, εντάξει, να πάμε σε σχέση με Τίτο Ματζόρε. Ας πάρουμε, ξέρω εγώ, τη μη φρίκια, η μη φρίκια. Η μη έχει φάντο σολ ρε διέσεις. Μη φα διέση, που είναι η δεύτερη βαθμίδα. Μη φα διέση σολ διέση, λα σι ντο διέση ρε διέση, μη. Αν κατεβάσουμε τη φα διέση που είναι η δεύτερη βαθμίδα, την κάνουμε φα φυσικό, πλησιάζουμε. Μη φα. Το σολ διέση που είναι η τρίτη βαθμίδα θα κατέβει, που είναι από τον αιωλικό. Λα σι ντο διέση, έκτη βαθμίδα. Ρε διέση, έβδομη βαθμίδα. Λα, και γίνεται μη. Και γίνεται μη φρίγιος τρόπος. Ξαναλέω για το φρίγιο. Σε σχέση με την αιωλική σκάλα έχει ανέρεση ύφεση 2. Σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 2, 3 και 6, 7. Το 3 και 6, 7 εννοείται. Δωρικός τρόπος. Σε σχέση με τη ματζόρε έχει ύφεση 3 και 6. Σε σχέση με την αιωλική έχει ανέρεση ύφεση 3 και 7, σε σχέση με την αιωλική έχει ανέρεση 6. Δεν πάει πιο πέρα, δεν γίνεται πιο δύσκολο ακόμα, απλά είναι ολόκληρος τρόπος που έχει και ύφεση 5, δηλαδή έχει ύφεση 2, 3, 5, 6 και 7. Το 3, 6 και 7 είπαμε εξυπακούεται, έχει ύφεση 2 και ύφεση 5 σε σχέση με τον αιωλικό. Αυτό είναι μια εργασία που αναπόφευκτα, τουλάχιστον νοερά, αν όχι παίζοντας, πρέπει να την κάνουμε όλοι. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να εγκληματιστούμε με ταχύτητα στις αλλαγές των συγχορδιών. Είναι πολύ βασικό. Έτσι. Οπότε θα κάνω μία ανακεφαλαίωση σε όλα αυτά που είπα. Ξεκινάμε από τη ματζόρε σκάλα και μετά θα αρχίσω να παίζω. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη ματζόρε σκάλα. Η ματζόρε σκάλα, σε κάθε βαθμίδα της έχουμε τους τρόπους της, τις κλίμακες δηλαδή και τις συγχορδίες που ξεκινάνε από κάθε βαθμίδα της, από κάθε νότα της. Αυτούς τους τρόπους, βάσει των συγχορδιών που αναπτύσσονται μέσα τους, τους χωρίζουμε σε ματζόρε και μινόρε και εδώ πέρα ο πίνακας μας το δείχνει κιόλας, και ξεκινώντας από τους ματζόρε τρόπους έχουμε κάποιες χαρακτηριστικές βαθμίδες που κάνουν τους τρόπους να ξεχωρίζουν τη ματζόρε σκάλα, και στους μινόρε τρόπους έχουμε κάποιες χαρακτηριστικές βαθμίδες που κάνουν τις κλίμακες να ξεχωρίζουν από τη φυσική μινόρε σκάλα που με τη σειρά της ξεχωρίζει από τη ματζόρε. Όλα δηλαδή ξεκινάνε από τη ματζόρε. Ξαναλέω, έχουμε ματζόρε τρόπους ιωνικός που είναι η βασική μας σκάλα, λίδιος μιξολίδιος. Ο λίδιος σε σχέση με τη ματζόρε έχει ανεβασμένη την τέταρτη βαθμίδα. Ο μιξολίδιος σε σχέση με τη ματζόρε έχει χαμηλωμένη την έβδομη βαθμίδα. Συνεπώς, στην άσκησή μας παίρνουμε όλες τις ματζόρε που ξέρουμε και τις μετατρέπουμε αρχικά σε λίδιους και μετά σε μιξολίδιους. Έτσι. Δηλαδή, καταρχήν ξέρουμε τις ματζόρε. Νούμερο ένα. Και ξαναλέω εδώ ότι αυτό το θεωρητικό practice, ας πούμε, δεν μπορεί να το αποφύγει κανένα. Δηλαδή, αν δεν τα ξέρεις αυτά, μετά παίζεις με το αυτή. Αν να παίζεις με το αυτή, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσεις το μάθημα. Έτσι, εξηγιόμαστε. Δηλαδή, το μάθημα έχει σκοπό να σε μάθει πώς να σκέφτεσαι. Αν δεν θες να σκεφτείς ή δεν μπορείς ή αδυνατείς ή δεν έχεις χρόνο, πολύ απλά συνεχίζεις να παίζεις με το αυτή και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσεις τίποτα. Αν όμως ενδιαφέρει, παρακολουθήσεις αυτά που λέω. Βρήκαμε τους ματζόρε τρόπους, λίδιο μιξολίδιο, και η άσκηση είναι να μετατρέπουμε όλες τις ματζόρε σκάλες σε λίδιο και μιξολίδιο. Δηλαδή, το ματζόρε θα την κάνω λίδια. Της βάζω τέταρτη βαθμίδα, ανεβάζω τέταρτη βαθμίδα, βάζω δηλαδή φα δίεση. Ντο ρε μη φα δίεση, σολ λα σι ντο. Η ντο ρε μη φα δίεση, σολ λα σι ντο είναι τέταρτη πιάς, έγινε κατευθείαν τέταρτη τη σολ ματζόρε, γιατί έχει μόνο φα δίεση. Έτσι. Θέλω να μετατρέψω την ντο σε μιξολίδια. Θα τις βάλω χαμηλώ στην 7η βαθμίδα. Δηλαδή, ντο ρε μη φα σολ λα σι ύφεση ντο. Την έκανα δηλαδή 5η βαθμίδα πιάς της φα. Ματζόρε που έχει σε ύφεση. Δηλαδή, χωρίς να σκέφτομαι, μπορώ κατευθείαν, μπορεί να πολυσκέφτομαι, να αλλάζω μία νότα και να αλλάζω την κλίμακα.
Με ενδιαφέρει όμως να ξέρω ότι αυτή η κλίμακα είναι τέταρτη βαθμίδα μιας Ματζόρε και η άλλη είναι πέμπτη βαθμίδα μιας Ματζόρε, εντάξει. Ότι ο Λίδιος είναι τέταρτη και ο Μιξολίδιος πέμπτη. Και πάμε τώρα στους μινόρε τρόπους που είναι το πιο πολύπλοκο θέμα. Οι μινόρε τρόποι έχουν σχέση με τη φυσική μινόρε. Η φυσική μινόρε είναι η έκτη βαθμίδα μιας Ματζόρε και σε παραλληλισμό με τη Ματζόρε έχει χαμηλωμένη την τρίτη, την έκτη και την έβδομη βαθμίδα. Άρα, μία οποιαδήποτε ματζόρε σκάλα, εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ντο ματζόρε, μπορεί να μετατραπεί σε φυσική μινόρε αν τη χαμηλώσω την τρίτη, την έκτη και την έβδομη βαθμίδα. Δηλαδή, τώρα ξέρω εγώ παράδειγμα, αν πάρω τη φα ματζόρε, εντάξει, και πω φα σολα σι ύφεση, τρίτη βαθμίδα. Φα σολα φα, τη φα ματζόρε. Και την κάνω φυσική μινόρε, είναι φα σολα ύφεση. Έτσι, ποιες άλλες νότες είναι, τώρα ρωτάω, λες και έχω μπροστά μου. Φα σολα ύφεση, σι ύφεση, ντο ρε ύφεση, μη ύφεση, φα. Έχω χαμηλώσει δηλαδή στην κλίμακα αυτή άλλες τρεις νότες. Εντάξει, την τρίτη, την έκτη και την έβδομη βαθμίδα. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση για να βρίσκω τις φυσικές μινόρε σε πρώτη φάση. Δηλαδή, μαθαίνω πρώτα τις, αφού έμαθα τις ματζόρε σκάλες καλά, έμαθα τους ματζόρες τρόπους καλά. Όχι, δεν θέλω αυτή την κάρτα, θέλω αυτή. Έμαθα τους ματζόρε τρόπους καλά, το μιξολίδιο και το λίδιο, και μετά μαθαίνω κατευθείαν τη φυσική μινόρε, για να μην ξανασκεφτώ τρίτη, έκτη και έβδομη. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε ένα άλλο κόλπο. Πώς θα βρίσκω τη φυσική μινόρε χωρίς να χρειαστεί να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό? Η φυσική μινόρε είναι τρία ημιτόνια πάνω από την τονική μιας ματζόρε. Δηλαδή, αφού ξέρω καλά τις ματζόρες σκάλες, όλες οι τονικές που έχω δουλέψει, τις σκάλες, να ξέρετε, τις μαθαίνουμε και στα 12 κλειδιά. Μαθαίνουμε να τις λέμε χρωματικά, χωρίς να έχουμε θέμα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε καλά. Οπότε, παίρνω την ντο ματζόρε. Αν πω ότι αυτή την κλίμακα, η ντο ματζόρε, θα πρέπει να ξέρω, αν θέλω να την κάνω αιωλικό, σε ποια ματζόρε ανήκει, αν ήταν αιωλικό. Οπότε πάω τρία ημιτόνια απάνω. Ντο, ρε, μη ύφεση. Άρα η ντο είναι έκτη βαθμίδα τη μη ύφεση ματζόρε, σαν φυσική μινόρε. Οπότε έχει σιμιλά ύφεσης. Άρα ντο, ρε, μη ύφεση, φα σολα σι ύφεση, ντο. Την έκανα αιωλική κατευθείαν. Η φυσική μινόρε είναι τρία ημιτόνια, 1,5 τόνο κάτω από την τονική μια ματζόρε. Αν θέλω να βρω τη σχετική μινόρε μιας ματζόρε, πάω μια τρία ημιτόνια κάτω. Άμα θέλω να βρω σε ποια ματζόρε ανήκει η μινόρε που θέλω, πάω τρία ημιτόνια πάνω. Πολύ απλό. Έτσι. Μπορείτε να τις παίρνετε με τη σειρά τις ματζόρε, με διέσεις, με υφέσεις, ή μπορείτε να τις λέτε χρωματικά. Η πρώτη πάντως άσκηση είναι μαθαίνω τις φυσικές μινόρες σε σχέση με τις ματζόρε. Αφού μάθω τις φυσικές μινόρες σε σχέση με τις ματζόρε, που είναι χαμηλωμένη τρίτη, έκτη και έβδομη βαθμίδα, οι χαρακτηριστικές βαθμίδες, μετά πάω. Δωρικός τρόπος, αναιρώ την έκτη, δηλαδή αναιρώντας την έκτη βαθμίδα μιας φυσική μινόρε, την κάνω δωρική. Προσθέτοντας μία δεύτερη βαθμίδα σε μία φυσική μινόρε, την κάνω φρύγια. Το 3, 6 και 7 συν το ύφεση 2. Και τέλος, προσθέτοντας χαμηλωμένη δεύτερη βαθμίδα και χαμηλωμένη πέμπτη βαθμίδα σε μία φυσική μινόρε, την κάνω λόκρια. Αυτός είναι ο τρόπος να εγκληματιστώ στους ματζόρε τρόπους. Έτσι. Ξανανακεφαλαιώνω την άσκηση και θα πάω παρακάτω. Ξέρω καλά τις ματζόρε. Απ' έξω και ανακατοτά, στα 12 κλειδιά, τις λέω με νότες. Δεν ασχολούμαι με. Δεν μιλάμε τώρα για τις συγχορδίες, γιατί άμα ξέρεις την κλίμακα, θα μπορείς να πεις και τις συγχορδίες ανά τρίτη. Έτσι, όταν ξέρεις ντο ρε μι φα σολα σι, ανά τρίτη ντο μι σολ. Άρα μπορείς να βρεις εύκολα και την κλίμακα. Η κλίμακα είναι πολύ βασικό πράγμα, γιατί οι κλίμακες είναι αυτές που θα μας δώσουν τη φρασιολογία για να παίξουμε πάνω στις συγχορδίες. Άρα, τουλάχιστον σε εμάς που παίζουμε μελωδικά όργανα, δηλαδή σαξοφωνίστες, ξέρω εγώ, φλαουτίστες, τρομπονίστες, τρομπετίστες που παίζουν μόνο μελωδία, έτσι κι αλλιώς από εκεί ξεκινάει η φρασιολογία. Βέβαια και αυτοί που παίζουν και αρμονικά όργανα, πολυφωνικά όργανα τέλος πάντων, και αυτούς τους ενδιαφέρει η μελωδία.
Ξέρουμε τις κλίμακες απ' έξω και ανακατοτά. Βρίσκουμε τους ματζόρε τρόπους, είπα το πώς. Μετά βρίσκουμε τους μινόρε, τη φυσική μινόρε σκάλα σε σχέση με τη ματζόρε. Και από εκεί και πέρα βρίσκουμε τους μινόρε τρόπους σε σχέση με τη φυσική μινόρε. Αυτό είναι εν ολίγης το κλειδί για να μπορούμε να εγκλιματιστούμε. Έχει σημασία το πώς σκεφτόμαστε τις κλίμακες και πώς ξεκινάμε να τις μαθαίνουμε. Γιατί από εκεί και πέρα κωδικοποιούνται μέσα στο μυαλό μας και έχουμε μια ευκολία μετά να τις σκεφτόμαστε. Έτσι. Αλλά δεν μαθαίνονται μόνα τους, το ξαναλέω. Και δεν είναι τεχνολογία που όπως έχω φτιάξει εγώ το τέτοιο τώρα και πατάω το κουμπί. Όταν παίζεις φυσικό όργανο, είναι φυσικό όργανο. Ή σκέφτεσαι ή δεν σκέφτεσαι. Μόνο το δεν θα παίξει. Που σημαίνει ότι όποιος έχει αποφασίσει και του αρέσει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να μελετήσει. Το έχουμε κάνει όλοι αυτό. Αν θέλετε, μπορείτε να μου πείτε λίγο, αν καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Είναι πολύ βασικό να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να εξοικειωθούμε και με το μέσο. Γιατί το μέσο μας εδώ ποιο είναι τώρα? Το ίντερνετ. Έχουμε την ευκαιρία, χωρίς διακοπές, από ό,τι βλέπετε, και με καλή έτσι, ποιότητα, να επικοινωνούμε. Το μάθημα είναι διαδραστικό. Δεν είναι απλά μιλάω και δεν ξέρω ποιος με ακούει. Μπορείτε να μου... Και καλό είναι γενικά να επικοινωνείτε μαζί μου, για να έχουμε μία εικόνα και οι δύο τι συμβαίνει. Μπορείτε να καθοδηγείτε και το μάθημα έτσι. Μπορεί, ξέρω εγώ, να χρειάζεται να ξαναπώ κάτι. Έτσι, μπορεί να χρειάζεται να ξαναπώ κάτι, να μην το καταλάβετε. Θα πω κάτι για τις κλίμακες, για το πώς βρίσκουμε τις κλίμακες ματζόρε. Είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο και σκοπεύω να μείνω σε αυτό το στάδιο, γιατί είναι η αρχή όλης της κατάστασης. Γι' αυτό όσοι έχουν ξαναπαρακολουθήσει, καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι χρειάζεται να τα ξαναλέω μέχρι να φτάσουμε σε σημείο να προχωράμε. Και βέβαια έχουμε και την άνεση να το κάνουμε, γιατί ακόμα είμαστε πολύ λίγοι, δεν έχουμε γίνει πάρα πολύ. Αν γίνουμε πολύ, μπορεί να διαμορφώσω το σύστημα έτσι ώστε να κοπεί σε μικρότερα κομματάκια. Τώρα ακόμα είναι μέσα στην ώρα, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα πω λοιπόν κάποια πράγματα σε σχέση με τις ματζόρε σκάλες, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία αυτή με τους τρόπους και με την αρχή. Πώς τις χωρίζουμε? Τις ματζόρε σκάλες τις χωρίζουμε σε κλίμακες με ιδέσεις και κλίμακες με υφέσεις. Μέχρι να τις μάθουμε καλά, μέχρι να μάθουμε δηλαδή να τις, να τις λέμε, να τις παίζουμε χρωματικά, δηλαδή ανά ημιτόνιο πάνω χωρίς να τις χωρίζουμε, καλό είναι να τις χωρίζουμε σε μινόρε και σε διέσεις και κλίμακες με διέσεις και κλίμακες με υφέσεις. Εδώ θα προσέξατε ότι τόση ώρα μιλάω προφορικά. Δηλαδή έχω κάποιες κάρτες μεν, αλλά σας τα λέω προφορικά. Ο λόγος που τα λέω προφορικά είναι επειδή θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε προφορικά. Δηλαδή, από εμένα που σας τα λέω, πρέπει κι εσείς με τη σειρά σας να μάθετε να τα ξέρετε, ώστε να μπορείτε να τα πείτε. Εγώ δηλαδή τόση ώρα δεν διαβάζω τίποτα, τα λέω. Είναι μία κωδικοποιημένη κατάσταση που μέσα από τη μελέτη υπάρχει. Καλά, δεν λέμε τώρα για το εκπαιδευτικό background του καθενός, αλλά σας λέω το πολύ απλό. Ότι είναι καλό γενικά να τα ξέρεις, όχι να χρειαστεί να τα διαβάζεις. Γι' αυτό σας λέω και τρόπους να τα μελετήσετε και ότι πρέπει να τα πείτε, να τα λέτε με λόγια. Τις κλίμακες δηλαδή, ντο, ρε, μη, φα, σολ, λα, σι, ντο. Σολ, λα, σι, ντο, ρε, μη, φα, δίεση, σολ. Λα, σι, ντο, δίεση, ρε, μη, φα, δίεση, σολ, δίεση, λα. Έτσι, σι, ύφεση, ντο, ρε, μη, ύφεση, φα, σολ, λα, σι, ύφεση. Με νότες. Αυτό εντυπώνεται στο υποσυνείδητο και μετά βγαίνει στο παίξιμο. Είναι πολύ είναι αυτοματισμός μετά. Έτσι. Χωρίζουμε λοιπόν τις ματζόρες σκάλες σε κλίμακες με διέσεις και υφέσεις και πάμε σε κλίμακες με διέσεις. Καταρχήν έχουμε τον οπλισμό που είναι η σειρά των διέσεων. Η σειρά των διέσεων, και εδώ πάλι παρένθεση, πάρτε ένα βιβλίο θεωρίας, είτε από αυτά που σας είπα, σημειώσεις μουσικής θεωρίας, ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο θεωρίας, γιατί αυτό είναι πρώτη θεωρία που λέμε τώρα, έτσι, είναι οι κλίμακες. Είναι οποιοδήποτε θεωρητικό σύστημα, κλασικό, οτιδήποτε, είναι πρώτη θεωρία. Οπότε, να έχετε ένα reference. Κλίμακες, λοιπόν, με διέσεις. Καταρχήν, οι κλίμακες αυτές, γιατί είναι με διέσεις? Γιατί για να έχουμε
και θα πάω στην αρχική κάρτα. Η Ματζόρε Σκάλα έχει συγκεκριμένα διαστήματα. Τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο. Έτσι. Τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο. Το άκουσμα της Ματζόρε εξαρτάται από αυτό το άκουσμα, από αυτή τη διαδοχή διαστημάτων. Άρα, από όποια νότα και να ξεκινήσουμε, είτε από ντο, είτε από ρε, είτε από ντοδίεση, είτε από λαΐφεση, είτε από ρε ύφεση, είτε από μη, θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η διαδοχή διαστημάτων. Τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο. Αυτό το πράγμα μας έχει δώσει μια κωδικοποίηση που είναι πολύ συμμετρική. Υπάρχει μεγάλη συμμετρία στο συγκυριασμένο σύστημα. Και για τις κλίμακες με διέσεις μας έχει δώσει μια σειρά διέσεων που μπαίνουν σε κάθε κλίμακα μετά την ντο ματζόρε, που δεν έχει τίποτα, και είναι η σειρά φα ντο σολ ρε λα μι σι. Η σειρά των διέσεων δεν αλλάζει ποτέ. Είναι με διαδοχική, είναι σειρά, δηλαδή θα είναι ή φα, ή φα ντο, ή φα ντο σολ, ή φα ντο σολ ρε. Δεν θα είναι ποτέ φα λα σι ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Συγγνώμη. Άρα, μαθαίνοντας κάποιος τη σειρά των διέσεων, τη μαθαίνει μία φορά και δεν χρειάζεται να ξαναμελετήσει τίποτα άλλο. Την ξέρει. Φα ντο σολ ρε λα μι σι. Παίρνουμε λοιπόν την πρώτη ματζόρε, που είναι η ντο ματζόρε, και παίρνουμε μία σειρά αναπέμπτη βαθμίδα, που είναι μία παράφραση της ντο ματζόρε με τις νότες της, ένας αναγραμματισμός, δηλαδή ντο, σολ, ρε, λα, μι, σι. Είναι οι νότες πάλι της ντο ματζόρε, αλλά αναπέντε, όχι με τη σειρά τους. Ντο, σολ, ντο ρε μι φα σολ, σολ λα συντο ρε, ρε μι φα σολ λα, λα συντο ρε μι, μη φα σολ λα σι. Μέχρι εκεί είναι φυσικές οι νότες. Αυτές οι νότες, κάθε μία παίρνει και από μία από τη σειρά των διέσεων, δηλαδή η ντο τίποτα, η σολ παίρνει φα δίεση, η ρε φα ντο, φα δίεση ντο δίεση, η λα φα δίεση ντο δίεση σολ δίεση, η μη φα δίεση σολ δίεση ντο δίεση ρε δίεση, η σι τέτσες διέσεις, η σι πέντε διέσεις και ούτω καθεξής. Εμείς τι κάνουμε τώρα, για να μην, αυτός είναι ο ένας τρόπος, πηγαίνοντας δηλαδή αναδιαστήματα, για να μην κάνουμε αυτό το πείδημα, ξέρω εγώ, τι κάνουμε. Πηγαίνουμε ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική που θέλουμε, δηλαδή θέλουμε να βρούμε τη μη ματζόρε, έτσι. Πηγαίνουμε ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική, στη μη, ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική σε νότα με δίεση είναι η νότα ρε δίεση. Παίρνουμε τη σειρά των διέσεων που είπαμε προηγουμένως μέχρι αυτή τη νότα και έχουμε βρει τον οπλισμό της κλίμακας. Τι διέση παίρνει, δηλαδή η μη ματζόρε, αν πάμε σε ένα ημιτόνιο πίσω με νότα με διέση, είναι η ρε δίεση. Παίρνουμε τη σειρά των διέσεων, φα ντο σολ ρε, φα ντο σολ ρε λα μι σι είναι η σειρά των διέσεων. Φα ντο σολ ρε και βρίσκουμε ότι η μη ματζόρε, μέχρι τη νότα που βρήκαμε, και βρίσκουμε ότι η μη ματζόρε έχει φα ντο σολ ρε διέση. Άρα είναι μη φα διέση, σολ διέση, λα σι ντο διέση, ρε διέση, μη. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να βρίσκουμε τις ματζόρε σκάλες με διέσεις. Αντιστοίχως, η σι ματζόρε, ένα ημιτόνιο πίσω σε νότα με διέση είναι η λα δίεση. Παίρνουμε τη σειρά του διέσεων μέχρι το λα δίεση, μέχρι την νότα που βρήκαμε. Φα ντο σολ ρε λα. Σι ντο δίεση ρε δίεση, μη φα δίεση, σολ δίεση, λα δίεση σι. Τη φτιάξαμε την κλίμακα, στο καπάκι. Οι κλίμακες τώρα, οι τονικές των κλιμάκων, είναι ντο, ρε, λα, μη, σι, φα, δίεση και ντο, δίεση. Δηλαδή δεν είναι όλες με φυσική, οι ματζόρε κλίμακες, έτσι. Οπότε εσείς μπορείτε να έχετε σε ένα τύπο στο μυαλό σας, καταρχήν τις ματζόρε σκάλες με διέσεις. Είναι όλες με φυσικές, είναι όλες με φυσική τονική, συν τη φα, δίεση και ντο, δίεση. Ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι, φα, δίεση, ντο, δίεση. Έτσι. Κάθε νότα από αυτή, από αυτές τις τονικές των ματζόρε κλιμάκων, πηγαίνουμε ένα ημιτόνιο πίσω, βρίσκουμε τη νότα με δίεση, παίρνουμε τη σειρά των διέσεων, πάμε μέχρι αυτή τη νότα και η σειρά που βρήκαμε είναι ο οπλισμός της κλίμακας. Οπότε αυτή είναι μια πολύ καλή νοερή άσκηση, να μπορώ να λέω μία φορά την ημέρα όλες τις κλίμακες με διέσεις. Σε οποιαδήποτε στιγμή, στην τουαλέτα, παράδειγμα. Ο άλλος εκεί που διάβασε εφημερίδα λέει τις κλίμακες με διέσεις. Okay.
Και πάμε στις κλίμακες με ηφαίσεις.